Ένα από του τέσσερι Αλβανού που επιχείρησαν να μεταφέρουν στο ελληνικό έδαφο ομοεθνή του παράνομου μετανάστε, του οποίου είχαν παραλάβει από τη Μεθόριο, προσπάθησε να παρασύρει με αυτοκίνητο έναν αστυνομικό. Ο δράστης διέφυγε, παρόλο που ο αστυνομικό πυροβόλησε εναντίον του. Οι αστυνομικοί τη ασφάλεια και τη άμεση δράση εντόπισαν στην περιοχή Λικόστομο των Ιωαννίνων τα δύο οχήματα, με τα οποία δύο ζευγάρια Αλβανών μετέφεραν τέσσερι ομοεθνεί του και ακινητοποίησαν το πρώτο που λειτουργούσε ω προπομπό, με οδηγό έναν 49χρονο και συνοδηγό μια 34χρονη. Όμω, ο οδηγό του δεύτερου αποβίβασε την 34χρονη συνεργό του και του τέσσερι παράνομου μετανάστε και προσπάθησε να διαφύγει, βλέποντα μπροστά του έναν αστυνομικό που επιχείρησε να το σταματήσει, πάτησε γκάζι και προσπάθησε να τον παρασύρει με το αυτοκίνητο. Με ορατό τον κίνδυνο για τη ζωή του, ο αστυνομικό πυροβόλησε αρχικά προειδοποιητικά στον αέρα και στη συνέχεια κατά το αυτοκίνητο στο οποίο προκλήθηκαν υλικέ ζημιέ, όμω ο οδηγό κατάφερε να διαφύγει αναπτύσσοντα ταχύτητα. Το όχημα βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στην ευρύτερη περιοχή τη Ελεούσα και κατασχέθηκε, όπω και το δεύτερο που χρησιμοποίησαν οι δράστε, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν 3.470 ευρώ, 21.100 λεκαλβανία, 12 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κοκαίνης και 7 ναρκωτικά χάπια. Οι συλληφθέντε οδηγήθηκαν στον Ισαγγελέα Πλημελιωδικών Ιωαννίνων και σε βάρο των διακινητών ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσει τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση. Ενώ οι τέσσερι παράνομοι μετανάστε κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα.